μας μας απόψε στα γένεια του ένα ψηφιδίου για το Ανοιχτό Θεάτρο, ένα πραγματικά μεγάλο έργο για το χωριό μας. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και όλους που βοήθησαν για την κατασκευή αυτού του έργου. Να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών, τον Σταύρο τον Κεφάλα, για την οργάνωση της εκδήλωσης. Τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον Χρήστο Μελέτη, για το προσωπικό για την καθαριότητα εδώ. Τον Πολιτιστικό και Θεατρικό Σύλλογο. Να ευχαριστήσω επίσης την οικογένεια Ανταλουδάκη για την κατασκευή του σκελετού του κτηρίου 120 τετραγωνικών μέτρων μέχρι και τα πετά. Και τέλος, να ευχαριστήσω την οικογένεια Βαρδάκα για την προσφορά των 30.000 ευρώ για την κατασκευή του θεάτρου. Σε ευχαριστώ πολύ όλους. Η βραδιά θα συνεχιστεί με τον αγιασμό και θα δοθεί από τον Δήμαρχο τιμητική πλακέτα στους δωρητές. Τη βραδιά τέλος θα κλείσει το μουσικό συγκρότημα του Γιάννη του Πάνου. Σας ευχαριστώ πολύ. Πατέρων ημών, οποίον αείμαι θυμών κατά τη συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Δόξα Πατρέ και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον και συγχώρηση των τεσμάτων ημών εν της εν των ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Αμήν, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν δικαιοσύνη και ειρήνη καταφύλησαν. Ευδοκίσας Κύριε τη γη σου. Σοφία. Γνωστή των επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Τέκνον τίτε, πιστός ο λόγος και περί τούτων βλόμεση, διαβεβαιούστε, είναι ότι φροντίζωση καλών έργων προείσταστε, είπε ποιηκότε στο Θεό. Αυτά έστι τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης μωράς δε ζητήσεις και γενεολογίας χέρις και μάχας νομικός περιίστατο η συγκάραν ωφελής και μάταιη αιρετικών άνθρωπων με τα μίαν και δεύτερον νουθεσίαν περί τούτου ειδός ότι εξέστραφτε ότι ούτως και αμαρτάνιον αυτακτόκριτος. Μαρθάν έτωσαν δε και οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε εις της αναγκαίης χρειάς. Ή να μειώσει άκαρπη γρήνη μήντε και ημίν
Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το πνευματί σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος σε αυτού μαθητές, ημείς εστε το άλας της γης, εάν δε το άλας μορανθεί, εν τίνει αληστήσετε. Ίσου δεν ισχύει, έτι ή μη βληθύνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημείς εστε το φως του κόσμου, που δύναται πόλης κρυβήν επάνω όρος κειμένη, που δεκαίουσιν λίχνων και τη θέασιν αυτών υπό το μόδιον, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπει πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάντο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσιν τον Πατέραν ημών, τον εν της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήλθον κατά νήσε τον νόμον ή τους προφήτας, που κήλθον κατά λύσε, αλλά πληρώσε. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, σταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Διονυσίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστών Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγιαστήνε το είδον τούτο τη δυνάμη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του καταπευθύνε ημίν πλουσίαν την Θείαν Χάριν εν της έργης ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του γενέστε ημίν των Θεών ημών συνεργών και αντιλήπτορα, εν εις κατά το θείον αυτού φωτισμών πράττομεν αγαθείς του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστόν το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και το πνεύμα τη σου. Ασκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν. Κλείνον Κύριε το ούσου και πάξον ημών εν Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και γεια σας τα ύδατα. Και ευλόγησον πάντα σε εμάς ο διακρίσεις αυτών φιένων σε μέρος δουλειάς πρόσχανα και καταξίδε σε εμάς εν της τιμή του αγιασμού σου για του είδος του μεταλήψεως και κερατισμού. Γενέστε μην Κύριες υγείαντε ψυχήστε και σώματος. Σιγάρι ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνηση αναπέμπομεν. Συν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίον και αγαθόν και ζωπιών σου πνεύμα την ίνκια ειν και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την αιωνομία σου.
κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σων φυλάτων διάκος σταυρός σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά σον δωρεόν αξίους ημάς πίσον Θεοτό και Παρθένε παρορώσα τα πλήμε ήματα ημών και παρέχουσα ιάματα εις εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου αγράντες. Κύριε Δεϊθόμεν, Κύριε Λέησο, ο Θεός ο Παντοκράτων, ο Φεδρίνας στο φωτί του ηλιακό τα σύμπαντα και φρένων ημάς εν της ποίημας ίσου, ο της προπάτορας ημών θέμενος εν το παραδείσο της τρυφής ανάπαυσιν χορηγών αυτής από τον κόπο της ημέρας, ψυχαγωγήεν τε πνεύματος εν τη θέα και μεθέξη των θαυμασίων σου. Ο τον Θεό την Μωυσήν και τους προφήτας καταξιών σας ειδίνεν οράσει τα μεγαλεία σου, τους δε ιερούς μαθητάς αυτόπτας της ειδ μεγαλειώτος καταξιών σας γενέστε και μίζωνα όψεστε επαγγελάμενος. Πρόσδεξε πολλέ έλε, τας ευχαριστηρίους ταύτας εν τεύξης, ας προσφερομένης εν τη ώρα ταύτη, επί της εγγενής της δε της εθούσης των θεαμάτων και κατάμπεμψον αυτή πλούσια τα ελέησου. Της εν αυτή εργαζομένη στην ευλογία σου εξ Απόστηλων, κάθαρον αυτόν την διάνοια και χειραγώγησον εις των αγαθών, όπως την εαυτόν υπόκρισιν άμεμπτον και ασκανδάλιστον παρέχουσιν της θεατές, και μη προς απώλειαν ψυχών, αλλά προς εγκονιθών διάπλασιν και γνησίαν χαράν. Τους εν τόπος κοινής θαυμαστής σταμένους και εν αυτήν την σχολήν αυτών διερχομένους, οδήγησον εν κενότη της ζωής περιπατήν, ως τέκνα φωτός και απειράς τους κακών διαμένην ευδόκισον. Εν τυλ παρόντους βίου προς καίρος κοινή, μέχρι καταντήσομαι εις την δόξα σου, αξιοθέντες θεάσαστε, και της αφθάρτου και μακαρίας κοινής κατοπτεύσε εν καιρό της βασιλείας σου, ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και μεγαλοπρέπεια το βασιλεί των αιώνων και σωτήρι των ψυχών ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών Κύριε δόξα σοι, Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός, θεία δυνάμει του τιμίου και ζωπίου σου σταυρού, χάρη του Παναγίου και ζωοδοκτάφου, ηκεσίες του τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των οσίων θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων Σπαντρός ημών Βασιλείου Ουρανοφάντορος, Επισκόπου και Σαρίας του Μεγάλου, των Αγίων ενδόξων Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Ανδριανού και Ναταλίας, όν και την ανήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς
ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάδα διαφυλάξει πάντες ημάς. Καλησπέρα σας. Καλωρίζικο το νέο θέατρο για το χωριό. Συγχαρητήρια στους δωρητές και σε όλους τους συμμετέχοντες για την προσφορά τους. Και υγεία στο χωριό να το απολαύσει. Κύριε Δημάρχη, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, να περάσουμε και οι δωρητές, ο κ. Βαρδάκας και ο κ. Σταντελουδάκης για την κορδέλα. Πρώτα μιλήσουμε. Θα δώσω το βήμα για ένα χαιρετισμό το πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Χρήστο Βασίλη. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην κυρία Βουλευτή, στην κυρία Θελερίτη, στους πρώην βουλευτές και στους συντοπίτες μας και συνδημότες μας. Σήμερα πραγματικά είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για το πρώην Δήμο Τενέας και για την κοινότητα Αγίου Βασιλείου. Εδώ καταδεικνύεται μία προσπάθεια, ένας σχεδιασμός που ξεκίνησε πριν πάρα πολλά χρόνια από την εποχή της κοινότητας Αγίου Βασιλείου, που κάποιοι εδώ οραματίστηκαν να δώσουν μία οντότητα τόσο για τα τοπικά εδώ του χωριού, αλλά και για τον πολιτισμό, και βρήκαν συμμάχους και βοηθούς αρρωγούς σε αυτή την προσπάθεια τότε τον φίλο το Μένιο τον Ανταλουδάκη. Με συγχωρείτε για τον τόνο της φωνής μου, αλλά είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, γιατί γνωρίζω όλη αυτή την πορεία που έχει γίνει για να πάρει σάρκα και οστά αυτός ο χώρος, που πραγματικά είναι καταπληκτικός, είναι καλέσθητος και έχει να κάνει με την απέτηση της κοινωνίας. Ξεκίνησα λοιπόν τότε, πέρασαν τα χρόνια, πάλι με τη βοήθεια της κοινότητας, του Πολιτιστικού Συλλόγου, του Δήμου Τενέας, των Δημάρχων της εποχής, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και βεβαίως ήρθε ο Δήμος Κορινθίων, μερικά χρόνια, όχι πολλά, πριν μερικά χρόνια το Δήμο Κορινθίων, και βλέποντας την απέτηση του χωριού, προσπάθησε και αυτός και έβαλε το ίνι του για να έχουμε αυτό το ωραίο χώρο. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους τους εθελοντές, θέλω να πω εδώ, γιατί πέρα από τους χορηγούς που πραγματικά με τη βοήθειά τους, μικρή ή μεγάλη, είναι τεράστια για τον τόπο, υπάρχουν πολλοί εθελοντές που βοήθησαν γι' αυτό. Θέλω να μνημονεύσω τον Πολιτιστικό Σύλλογο, τον πρόεδρο της κοινότητας με τις άκνες προσπάθειες, βλέπω και τη Μαριλένα τη Σούκουλη, που και αυτή αρκετές φορές ερχόταν στο Δημαρχείο για τα σχέδια για να έχουμε αυτό το θέατρο σήμερα που το ονομάζουμε, και να δώσω συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στο χωριό, στην κοινότητα, γιατί εδώ και 2 χρόνια αυτό το θέατρο έδωσε σάρκα και οστά στον πολιτισμό. Είχε ο Άγιος Βασίλης τα τελευταία 15 χρόνια είχε παρουσιάσει μια καταπληκτική δουλειά μέσα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο και ήταν το αίτημά τους να υπάρχει αυτό το θέατρο. Λοιπόν, συγχαρητήρια.
Συγχαρητήρια στους χορηγούς και να ξέρετε ότι οι χορηγίες είναι απαραίτητες σε μια κοινωνία, σε ένα κράτος. Βλέπετε και τι έγινε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αν δεν είχαμε αυτούς τους χορηγούς, πιθανόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες να μην είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Και βεβαίως να μην αφήνω τελευταίο στο Δήμο Κορινθίων. Ο Δήμος Κορινθίων, θέλοντας να κάνει σάρκα και ωστά αυτό το όραμα, έφτιαξε αυτό τον χώρο και βεβαίως συνεχίζει, γιατί υπάρχει και μία προοπτική για τον εξορισμό του χώρου να γίνει μια πολύ ωραία πλατεία. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Και θα καλέσω την κυρία Θαλερίτη για ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Πραγματικά αυτή η προσπάθεια είναι πολύ καλή για το χωριό. Υπάρχουν από το χωριό άνθρωποι που είναι χορηγοί και πρόσφεραν στον πολιτισμό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ιδιαίτερα στο πολιτιστικό σύλλογο και στο θεατρικό που κάνει μια μεγάλη και αξιόλογη δουλειά στην περιοχή. Και νομίζω ότι τώρα βρήκε το χώρο του έτσι ώστε να παρουσιάσει ωραίες παραστάσεις και να έχουμε μια συμμετοχή και του χωριού, έτσι ώστε όλοι μαζί να συμβάλλουμε σε αυτό που λέμε ανάπτυξη του πολιτισμού στην περιοχή μας. Ελπίζω να αναδείξει και τις ιδιαιτερότητες και είναι μια καλή αρχή. Μια αρχή γιατί αφιερώθηκε στη μνήμη κάποιων ανθρώπων που είναι από εδώ και άρα οι άνθρωποι πρέπει να τιμούμε δηλαδή τους ανθρώπους αυτούς που πρόσφεραν αυτό το έργο για το χωριό. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Δεν θα σας κουράσω πολύ, δύο κουβέντες θα πω και εγώ. Θα σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας συμμετοχή και γενικά για τη συμμετοχή που έχετε στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του χωριού μας. Θέλω να σας πω ότι ο Δήμος είναι παρόν. Συμμετέχει, υλοποιεί το πρόγραμμά του και συνεχίζει. Και θα κάνει και άλλα πράγματα, αρκεί να βοηθάμε και να κοιτάμε όλοι το καλό του τόπου μας. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Δήμαρχό μας και τους δύο χορηγούς που έχουν βοηθήσει πολύ στην υλοποίηση του συγκεκριμένου τμήματος που είναι το αναψυκτήριο μαζί με το θέατρο, τον κύριο Ανταλουδάκη και τον κύριο Βαρδάκα τον Βαγγέλη, και να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την συμμετοχή σας σε αυτή την εκδήλωση. Εδώ απέναντι είναι τα δερβενάκια, ο Κολοκοτρώνης μας βλέπει. Έχουμε ρίζες που πιστεύω ότι μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε αυτόν τον τόπο. Αρκεί να συμμετέχουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είναι ιδιαίτερη σήμερα η μέρα για το Δήμο, για την ιστορική και όμορφη κοινότητα του Αγίου Βασιλείου, για όλους εσάς που σήμερα είστε εδώ, αλλά για όλους τους κατοίκους θα έλεγα, γιατί αυτό το έργο μέχρι σήμερα το έχουν γευστεί σχεδόν όλοι οι κάτοικοι μέσα από όμορφες εκδηλώσεις που πραγματοποίησε και ο Σύλλογος Θεατρικός, αλλά και ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Θα ξεκινήσω με μία αναφορά στους δωρητές, ξεκινώντας από τον κύριο Βαρδάκα και να καταθέσω και κάποια ιστορικά στοιχεία τα οποία πρέπει να καταγραφούν για το πώς φτάσαμε σήμερα εδώ για να είμαστε και να κάνουμε γένεια αυτού του χώρου. Πριν από περίπου δύο χρόνια, γύρω στο 13, αρχές του 13, ο Πολιτιστικός Σύλλογος, το Διοικητικό του Συμβούλιο, με επισκέπτηκε και μου είπε ότι υπάρχει πρόθεση από τον κύριο Βαρδάκα να δώσει ένα σεβαστό ποσό των 30.000 για να είναι και αυτός στην προσπάθεια να γίνει
αυτό το Δημοτικό Θέατρο. Εμείς ως συνδυασμός το 2010 στις εκλογές είχαμε μιλήσει και για την ολοκλήρωση της πλατείας και με το θέατρο και με την ολοκλήρωση του αναψυκτηρίου που θα αναφερθώ μετά. Άρα με χαρά δεχτήκαμε αυτή την προσφορά, έγιναν οι συναντήσεις και να ξεκινήσω με ευχαριστίες. Καταρχήν στον κύριο Βαρδάκα, μετά στην κυρία Μαρλένα Σούκουλη, η οποία ξεκίνησε να φτιάχνει σχεδιαστικά αυτό που βλέπουμε σήμερα. Βεβαίως μετά τους υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων, τεχνική του υπηρεσία που έφτιαξε τα τεύχη δημοπράτησης, έκανε τους διαγωνισμούς, επέβλεψε την καλή εκτέλεση του έργου που αφορούσε και το Δημοτικό Θέατρο και το Αναψυκτήριο. Θα πάμε τώρα στο Αναψυκτήριο. Εγώ δεν έχω ζήσει από κοντά την αρχική κατασκευή του. Ξέρω όμως πολύ καλά ότι ο κ. Ανταλουδάκης έβαλε τα θεμέλια, έκανε την πρώτη κατασκευή και ήρθαμε εμείς με την τελευταία εργολαβία, ολοκληρώσαμε και αν επισκεφτείτε το χώρο θα δείτε ότι είναι άρτια εξοπλισμένο, είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Δυστυχώς έχουμε προβλήματα, παρόλο ότι ήταν δεύτερη δημοπράτηση για να αναδειχθεί κάποιος που θα το λειτουργήσει. Μαθαίνω ότι υπάρχει μια επαναχώρηση. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα θα λειτουργεί και θα είναι προς χρήση όλων μας. Ελπίζω στην επόμενη δημοπράτηση που θα γίνει με ανοιχτές διαδικασίες να βρεθεί κάποιος από το χωριό, εγώ θα ήθελα, για να αναλάβει εδώ την λειτουργία αυτού του αναψυκτηρίου. Έχουμε λοιπόν μια προσπάθεια κοινή. Μια προσπάθεια που ολοκληρώνεται με μια μελέτη συνολικού προϋπολογισμού 234.000 ευρώ. Γίνεται δημοπράτηση, συμμετέχουν αρκετές εταιρείες και συμβασιοποιείται περίπου στις 109.000 ευρώ η ολοκλήρωση του έργου που αφορά, είπαμε, το θέατρο αλλά και το αναψυκτήριο. Γιατί αυτά σήμερα γενιάζουμε. Το έργο ολοκληρώνεται και πιστεύω ότι για να λειτουργήσει θα πρέπει να κάνουμε και κάτι παραπάνω. Θα πρέπει να δούμε το θέμα της αδειοδότησής του που δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρξουν εγκαταστάσεις όπως προβλέπει την νομοθεσία για πυρασφάλεια που έχει ένα κόστος σημαντικό και να ολοκληρωθούν οι τουαλέτες για το κοινό, όχι οι δύο που υπάρχουν να βελτιωθούν, πιθανόν να υπάρξει και τρίτη και τέταρτη γιατί αυτό γίνεται με βάση τη χωρητικότητα του θεάτρου. Αυτά όλα πιστεύω θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών και του χρόνου αυτός ο χώρος θα είναι ολοκληρωμένος και θα έχει και αδειοδότηση για να μην έχουμε προβλήματα όπως παρουσιάστηκαν σε άλλα ανοιχτά θέατρα ή και στο κλειστό μας θέατρο στην Κόρινθο. Βλέπω εδώ μπροστά μου τον Άγγελο τον Μανολάκη και θα βρω την ευκαιρία να πω καταρχήν ένα μεγάλο μπράβο για αυτό που έκανε με ένα μεγάλο θέατρο που έγινε το Μίκης Θοδωράκης στα Εξαμήλια. Αλλά αυτό το κάνω όσον αφορά, ξέρετε κάτι, γιατί εμείς σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει ένα σχεδιασμό για να ανακατασκευάσουμε πλέον το λελατημένο θέατρο, γιατί δυστυχώς τα τελευταία 6 χρόνια αφέθηκε στην τύχη του. Εμείς το διεκδικήσαμε ως Δήμος, γιατί πλέον η περιφέρεια δεν είχε αρμοδιότητα πολιτισμού. Το διεκδικήσαμε, δεν μας το έδωσαν, λελατήθηκε και σήμερα κάνουμε προσπάθεια, γι' αυτό κάνω την αναφορά, να ξαναφτιάξουμε εκεί ένα μεγάλο θέατρο, το μεγαλύτερο ανοιχτό θέατρο στο Δήμο, να ξαναλαμπρύνει και αυτό με τις εκδηλώσεις του, τα πολιτιστικά του Δήμου. Υπάρχει το αίτημα, εμείς το αναφέρουμε και μέσα και από τη δική σας εδώ, αν θέλετε, επιδοκιμασία, αυτό να υλοποιηθεί, να μας παραχωρηθεί από την περιφέρεια για να κάνουμε αυτό το έργο με πόρους του Δήμου. Με πόρους του Δήμου. Μπορεί ο Δήμος. Και μια που ανέφερα για τους πόρους του Δήμου, θεωρώ ότι πρέπει να αναφερθεί. Κανένας δεν διαχειρίζει τα χρήματα δικά του. Δηλαδή, κανένας δήμαρχος, κανένας νομάρχης, κανένας περιφερειάρχης δεν διαχειρίζεται τα χρήματα τα δικά του. Διαχειρίζεται τα χρήματα όλων μας. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στη διαχείριση των χρημάτων. Εμείς θεωρώ ότι το έχουμε κάνει πράξη αυτό. Καταφέραμε σε μια συγκυρία οικονομικά δύσκολη που έχει ο χώρος αυτοδιοίκησης διεχθεί μια επίθεση με 65% μειώσεις των πόρων που έρχονται στην αυτοδιοίκηση, εμείς να έχουμε καλύτερα οικονομικά από ό,τι είχαμε πριν από περίπου 6 χρόνια πριν αρχίσει η κρίση. Και βέβαια έργα αρκετά και το βλέπετε κι εσείς έχουν γίνει όχι μόνο στο κέντρο, στην Κόρινθο, αλλά και στην περιφέρεια. Και μια αναφορά να κάνω εδώ για την αγαπητή κοινότητα του Αγίου Βασιλείου. Εμείς
συνεχίσαμε το έργο στο συγκεκριμένο χώρο που ξεκίνησε ο κ. Νταλοδάκης με την αγορά του οικοπαίδου και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές εκεί έφτιαξαν ένα όμορφο γήπεδο, το ανακατασκευάσαμε, το κάναμε με πλαστικό χλωροτάπητα, κάναμε μια εργολαβία εδώ στο χωριό σας για τα πεζοδρόμια, συνεχίζουμε μια δεύτερη που θα λύσει και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα όμβρια, με τη διευθέτηση των ομβρίων. Δηλαδή γίνονται έργα μέσα μια σωστή διαχείριση και ο Δήμος έχει λεφτά, είναι δυνατός και το λέμε αυτό το πράγμα. Και θα γίνουν και άλλα. Γιατί εμείς, και ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε υποχρέωση να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής στην περιφέρεια, να αισθάνεται και αυτός που ζει στον Άγιο Βασίλειο, όπως αισθάνεται αυτός που ζει στην Κόρινθο, ότι ζει σε ένα καλό περιβάλλον που έχει δυνατότητες να περάσει καλά, να έχει κοινότητα του θεάτρου, της διασκέδασης, για να παραμείνει εδώ. Γιατί η χώρα μας αναδώσει αγώνα και μάχη για να σταθεί στα πόδια της, θα τη δώσει τη μάχη στην περιφέρεια. Εδώ, στο πρωτεκτικό τομέα της οικονομίας, στην κτηνοτροφία, στη γεωργία. Και όχι μέσα από την παροχή υπηρεσιών και από το να ανακατεύουμε χαρτιά στην Αθήνα μέσα από μια γραφειοκρατία που συντηρείται μόνο και μόνο για να υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στην Αθήνα, στο νομό Αττικής. Θα ήθελα να κλείσω πάλι με ευχαριστίες. Είμαι τυχερός δήμαρχος. Επί της θητείας μου υπήρξαν και άλλοι δωρητές. Θα κάνω μια αναφορά γιατί πρέπει αυτό να προβληθεί τα μέσα ενημέρωσης. Το ζεύγος Κονδύλι, η Κατερίνη και ο Γιώργος Κονδύλι μας χάρισαν ένα διθέσιον υπηαγωγείο στην αρχαία Κόρινθο πολλών χιλιάδων ευρώ. Εγώ καταλαβαίνετε και στο κόστος και ένα μεγάλο συνεδριακό κέντρο και αυτόν είναι κόσμο μας στην αρχαία Κόρινθο. Βέβαια το έχουμε ονομάσει Κονδύλιο, ήταν αυτονόητο. Αυτά τα δύο έργα είχαν ένα συνολικό προϋπολογισμό πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ και έγιναν και θα είναι εκεί για τη χρήση των κατοίκων. Μέσα από τις χορηγίες, εμείς οι Έλληνες αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Στην κρίση να μην είναι κανένας μόνος. Η χώρα αντιμετωπίζει προβλήματα, κάποιοι που έχουν, δίνουν, φτιάχνονται υποδομές που θα βοηθήσουν τη χώρα να πάει μπροστά. Αυτό πρέπει να το αναδεικνύουμε κάθε μέρα, να βρίσκονται μιμητές, σαν τον κύριο Βαρδάκα, σαν τον κύριο Ταλουδάκη, σαν τον κύριο Κονδύλι που ανέφερα πριν, για να πάει και ο Δήμος μπροστά, αλλά και η χώρα μπροστά. Το έχουμε ανάγκη αυτό. Τέλος, να κλείσω και να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που έχουν στηρίξει προσπάθειες, κάποια βέβαια δεν έχουν στηρίξει, προσπάθειες σαν και αυτοί, το να γίνουν έργα στην περιφέρεια, γιατί ξέρετε, πολλές φορές στα δημοτικά μας συμβούλια μπορεί να μην φαίνεται εύκολα, αλλά υπάρχει μια μάχη το που θα γίνουν τα έργα. Αν θα γίνουν στην περιφέρεια, αν θα γίνουν στο κέντρο, αν θα γίνουν εδώ ή κάπου αλλού. Εμείς και με το πρόγραμμά μας στις τελευταίες εκλογές έχουμε συγκεκριμένα έργα τα οποία παρότι είναι δύσκολη οικονομική συγκυρία θα καταφέρουμε και θα τα υλοποιήσουμε. Όταν έγινε ο καλλικατοικός Δήμος Κορινθίων υπήρχαν ενταλματοποιημένες οφειλές σε τρίτους. Όταν λέμε ενταλματοποιημένες οφειλές από προμήθειες ή έργα που είχαν εκτελεστεί στους πρώην καποδιστριακούς δήμους. Κοντά στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Χωρίς να πάρουμε ούτε ένα ευρώ δάνειο, σήμερα έχουμε καλύτερη οικονομική κατάσταση. Θα συνεχίσουμε και στον Άγιο Βασίλειο θα συνεχίσουμε και με άλλα έργα, γιατί αυτά θέλει η τοπική κοινωνία. Έχω πάντα εδώ καλούς φίλους, αλλά και η Δημοτική Σύμβουλη της περιοχής, ο κ. Κοντογιώργος, ο πρόεδρος της κοινότητας, πάντα είναι, να ξέρετε, αυτοί που μέσα από την καθημερινή τους παρέμβαση θέλουν εδώ να λυθούν μικρά και μεγάλα προβλήματα, θέλουν να φτιάξει και η ποιότητα της ζωής. Θα συνεχίσουμε μαζί. Πιστεύω ότι στο μέλλον θα βρεθούν και άλλοι μιμητές να στηρίξουν προσπάθειες του Δήμου. Εμείς πάντα θα είμαστε θετικοί και πιστεύω ότι όταν υπάρχει αυτή η συνεργασία δεν έχουμε ως Έλληνες να φοβηθούμε τίποτα. Εδώ δίπλα λοιπόν που κέρδισαν οι προγονείς μας με τον Κολοκοτρώνη και τον Κυταρά μια μάχη που ήταν στην αρχή φαινόταν άνηση. Ήταν ίσως η μοναδική μάχη που κερδίσαμε τακτικό τουρκικό στρατό στην Επανάσταση του 21. Αυτοί μας βλέπουν και πιστεύω ότι θα επικροτούν την προσπάθεια σήμερα που υπάρχει σε αυτή την κοινότητα, ενωμένοι να προχωρήσουμε και να λύσουμε μικρά και μεγάλα προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ.
θα ήθελα να καλέσω, να μου πει το πρόεδρο εγώ, τον κύριο Βαρδάκα για να δώσουμε μια αναμνηστική πλακέτα. Απλή, ευτελή, αλλά πιστεύω ουσιαστική. Αυτό για να θυμάται τη σημερινή ημέρα, αλλά είναι αυτό που πιστεύω ότι και αυτόν θα τον ικανοποιεί, θα μας τα πει μετά που θα μιλήσει, θα τον ικανοποιεί, γιατί έκανε κάτι σημαντικό για τον τόπο του, για το χωριό του, κάτι που το ήθελε, εγώ το αισθάνθηκα από την πρώτη μέρα που τον συνάντησα, δεν τον ήξερα και δεν σας κρύβω ότι δεν έχω και κάτι το ιδιαίτερο και μετά από αυτή τη συνάντηση, αλλά πραγματικά θα ήθελα να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτό που έκανε, για αυτό που έκανε ως πατριώτης, ως αγιοβασιλιώτης, ως Κορίνθιος, για να πάει ο Δήμος μπροστά. Θέλω και εγώ δύο λόγια να πω, να ευχαριστήσω το Δήμαρχο και μέσω του Δημάρχου, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις υπηρεσίες του Δήμου που δέχτηκαν να ενσωματώσουν την ιδέα του θεάτρου μέσα στο έργο αυτό το ευρύτερο που έχουν την αναπλασία εδώ στην περιοχή, που έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο. Και όσο με αφορά για το κομμάτι του θεάτρου, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μίκα Κλάρο που ήταν η ψυχή του θεάτρου. Ευχαριστήσω την κυρία Σούκουλη, η οποία έκανε τα σχέδια και τον πρώτο προϋπολογισμό, διότι δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε στον αέρα, έπρεπε να βγάλουμε κάποια ποσά και μας βοήθησε. Και βεβαίως στη συνέχεια όλων αυτών των χρόνων, της μελέτης, των διαγωνισμών, των κατασκευών, οι εκάστοτε διοικήσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου έπαιζαν το ρόλο, αν θέλετε, της αστυνομίας, δήμαρχη, για το πώς πήγαινε, για να γίνει καλό, και νομίζω ότι έγινε καλό. Τελευταίος, βέβαια, βάζω και τον πρόεδρο του Παναγιώτη εδώ, τον Αγίο Παρασκευά, για να τον ευχαριστήσω για τη βοήθεια. Τώρα, από εδώ και πέρα, έχω την εντύπωση ότι αυτή η άτυπη τον κύριο Δήμαρχο τον ευχαριστώ, αν και μετά από πολλά χρόνια δικαιώθηκε το κτίριο αυτό που ξεκίνησαμε. Παραμένει στο Λίδι, να θυμίζει τον Ιδωμενέα, έτσι θα λέγεται νυν και αΐν, έτσι, γιατί το γήπεδο αυτό ξεκίνησε με την πρωτοβουλία και ήταν μία από τις βασικές υποδομές αυτού του χωριού. Εγώ μέσα από τους ποδοσφαιριστές θυμάμαι το άλλο γήπεδο, τότε μια φορά είχαμε παίξει με χιόνια, είχαμε περάσει πολύ άσχημα. Εδώ τώρα χαιρόμαστε το ποδόσφαιρο σε ένα πανέμορφο γήπεδο όπως διαμορφώθηκε, αλλά το ξεκίνημα πάντα είναι δικό σας, Μένιο, γι' αυτό σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα η μουσική εκδήλωση και θα χορέψουμε βέβαια. Σαν πεθάνει η αγάπη, δεν γνωρίζει ανάσταση. Τα βεγγαλικά σου μάτια λάμπουν σαν το φωσφόρο. Σαν νυχτερινά καράβια
στο Βόσπορο. Στο φως και μπήκες, έγινες αόρατη. Νεφός που το πήρε ο αέρας σε μια πόλη αυτό. Βεγάλικα σου μάτια, ένα ολοκαύτωμα και η μοναξιά να πέφτει σαν βροχή στο βεγαλικά σου μάτια, λαμπούσα το φωσφόρο. Σαν νυχτερινά καράβια που περνούν το φωσφόρο. Ο Θοδωρής ο Παπαδάς, η Άννα Κακουριώτη και εγώ. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Για μένα είναι ιδιαίτερη τιμή, με ξέρετε όλοι, δεν ξαναλέω τα ονόματα, σας αγαπάω πολύ. Είναι ιδιαίτερη τιμή γιατί από τον Άγιο Βασίλη ξεκίνησα να τραγουδάω το 1990. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ που μετά από τόσα χρόνια ξανά είμαι εδώ. Καλή διασκέδαση. Θεός αν είναι κι αν μ' αγαπά κανείς. Θεός αν είναι κι αν μ' αγαπά.
όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να μαγνώ πάλι σ' αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου η νύχη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ, αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε δίληνο κοιτώ τον ουρανό, τον γάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπανά γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίσουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά στο ήλιο τα σκαλιά. Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ πάλι σ' αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου η νύχη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ, αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε δίληνο κοιτώ τον ουρανό, τον γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χαδί κι απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που βάζει ουκιάνους, κομίτες φωτεινούς κι ό,τι βάζει ο νους. Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ πάλι σ' αγκαλιά στη στοργή, πώς να δεχτώ μάνα μου η νύχη, πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ, αχ ουρανέ, πόνε μακρινέ. Ουρανέ, πόνε μακρινέ. Ουρανέ, πόνε μακρινέ. Και πληγώνει.
σιωπή χωρίς παρέα. Δεν νιώθω θλίψη, μα μου έχει λείψει το κοριτσάκι αυτό που αγάπησε τυχαία. Δεν νιώθω θλίψη, μα μου έχει λείψει το λαγνό ψέμα σου που τα κάνω όλα ωραία. Thank you.
αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το κορμί σου, μέτρα το πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου. Το καλοκαίρι του λάμπει τα αστέρια με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς. Yeah.
φεγγαρά. Κάτισε και ξενύχτης, σε πάει και μια μπαρκάδα. Μάτια μου η Ελλάδα, το λέει τα φιλενάδα. Μου το πάνε οι θεοίδης, τους είχε το μερνάδα.
αγάπη μου της μοίρας ήταν γραφτός.